Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Εγκαινιάζουμε σήμερα μία νέα εκπομπή στο διαδικτυακό κανάλι της Ενορίας του Αγίου Γεωργίου Ψυχικού με τον τίτλο «Προς Εκκλησιασμόν». Είναι ένας τίτλος που έχει σημαδέψει πολλούς, τον οφείλουμε στον μεγάλο Νίκο Γαβριήλ Πεντζίκη και σήμερα, πρώτη εκπομπή του «Προς Εκκλησιασμόν», έχουμε τον Γαβριήλ Νικολάου Πεντζίκη προσκεκλημένο, το γιο του μεγάλου συγγραφέα, αλλά και συγγραφέας ο ίδιος, με πολλές περγαμηνές, θα τον δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Κύριε Πεντζίκη, σας ευχαριστώ θερμότατα για την παρουσία σας στην πρώτη εκπομπή προς εκκλησιασμών και ευχαριστούμε και για την παραχώρηση του τίτλου. Εγώ σας ευχαριστώ, είναι τιμή μου και εύχομαι να κάνω καλό ποδαρικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ήθελα να σας πω ότι διαβάζοντας το έργο του πατέρα σας τόσα χρόνια, έχω την εντύπωση ότι ταιριάζει η φράση του Ρωμανού του Μελωδού, την οποία έκανε λίγο πιο διάσημη ο Οδυσσίας Ιελίτης, «Μυρίσε το άριστον». Νομίζω δηλαδή ότι ο Πεντζίκης αρωματίζει το φαγητό μας, το γεύμα μας. Γι' αυτό και ο Πατριάρχης Αθηναγόρας τον έκανε άρχοντα μέγα μυρεψό. Έτσι, της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ναι. Λοιπόν, μυροβόλο τον υποπτεύομαι. Έχουμε τον πολιούχο μας τον Μυροβλήτη και νομίζω ότι πράγματι όποτε διαβάζω κείμενα του πατέρα μου ή βλέπω ζωγραφικά του έργα, αισθάνεσαι ένα μύρο, μία εμποδιά. Καταλαβαίνεις ότι είναι προϊόντα όχι απλώς μίας δεξιοτεχνίας, αλλά είναι σταθμή μέσα σε μία διαδικασία εσωτερικής κάθαρσης που οδηγεί σε μία καθαρότητα και στυλπνότητα που ευωδιάζει. Επειδή είπατε για την εσωτερικότητα, ενώ ο Πεντζίκης είναι ένας συγγραφέας ποταμός, έχει γράψει πολλά, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, υπ' αυτήν την έννοια θα λέγαμε ότι είναι εξωστρεφής. Έτσι. Εξωστρεφής, υπό την έννοια του έργου. Έτσι. Ναι, ναι. Δεν ήταν, παρήγαγε λίγα πράγματα, παρήγαγε πολλά, αλλά και σημαντικά. Ποτέ νομίζω όμως δεν έχασε αυτό το ενδιαφέρον στοιχείο της εσωτερικότητας. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει εξωστρέφεια χωρίς εσωτερικότητα. Πολύ ωραίο. Η αδελφή του πατέρα μου, η Ζωή Καρέλη, είχε γράψει εκείνον τον εξαίσιο στίχο «Πώς μπορεί να υπάρξει αφαίρεση αν δεν προϋπάρχει πρόσθεση ζωής». Καταλαβαίνετε σε τι οικογένεια μεγάλωσα. Πολύ σημαντικό, πραγματικά. Λοιπόν, μοιραία θα λέγαμε, γίνεται και εσύ συγγραφέας και όχι μόνο. Ναι, νομίζω δεν είστε ζωγράφος ή είστε. Όχι, δεν είμαι. Την πετριά την έχω από τα γενοφάσκια. Βέβαια. Ναι. Είναι λογικό. Ναι. Τώρα, το έργο του πατέρα σας είναι πραγματικά τεράστιο. Δεν προχωράει ούτε σε μία ούτε σε δύο εκπομπές. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σημάδεψε τα ελληνικά γράμματα με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Πρώτα-πρώτα με ενδιαφέρει το ότι ήταν ένας ελεύθερος άνθρωπος. Δεν ήταν ενταγμένος ούτε σε κόμμα, ούτε σε πολιτική παράταξη, ούτε σε θρησκευτική παράταξη, ούτε σε ακαδημαϊκούς κύκλους. Τα λέω καλά? Απολύτως. Δηλαδή αυτό με εντυπωσιάζει. Απολύτως. Ήταν ένας άνθρωπος ελεύθερος υπηρέτης του πνεύματος. Έτσι. Αλλά πραγματικά στο έργο του Πεντζίκη αντιλαμβάνεσαι το στίχο του Δαμασκηνού «Ελευθέρα μεν οι κτήσεις γνωρίζετε». Έτσι, έτσι. Είναι ακριβώς όπως λέτε, υπάρχει αυτή η ελευθερία και αυτή είχα την ευλογία να την ζήσω και να την βιώσω καθημερινά μέσα στο σπίτι και στην οικογένεια. Υπήρχε αυτή η ελευθερία η οποία πολλές φορές ήταν δυσβάστακτη. Δηλαδή η πειθαρχία καμιά φορά είναι πιο εύκολη από την
απόλυτη αγάπη και απόλυτη ελευθερία. Βάζεις μερικούς κανόνες και ξεμπερδεύεις. Ναι, αυτό ακριβώς, εννοείται. Απολύτως. Ακριβώς. Η απόλυτη αγάπη και η απόλυτη ελευθερία σε κάνουν να συνειδητοποιείς πάρα πολύ το τι κάνεις και τον εαυτό σου. Και ήταν αυτό μια... Τώρα μου θυμίζετε, συγγνώμη, αυτό που λέει ο Ντοστογεύσκη στο Μεγάλο Εξεταστή, ότι ο Μεγάλος Εξεταστής στο Χριστό, ότι δέσμευσε τους ανθρώπους με τα βάσανα της ελευθερίας. Ναι, κάτι τέτοιο ναι, σας έκανε ο πατέρας σας. Ακριβώς, ναι. Απίστευτο, ναι, πραγματικά. Πολύ σωστά, ναι. Τους δέσμευσες με την ελευθερία. Ναι, ναι, λοιπόν, ναι, ναι. Τώρα, αυτή η ελευθερία όμως... Παρόλα αυτά, ο πατέρας μου, αν καθόταν σε αυτή τη θέση, θα σας διέκοπτε και θα σας έλεγε Ντοστογεύσκη, ξέπλυμα του Γκόγκολ. Γιατί έτσι είχε μιλήσει κυριολεκτικά, το ξέρω, περιγράφοντας τον Ντοστογεύσκη. Και θα σας έλεγε ότι το δέσμευσες δεν είναι το σωστό ρήμα. Το σωστό ρήμα είναι αυτό που εμφανίζεται στο ημίμνο της Πεντηκοστής, το σαγηνεύσας, που δεν έχει την δέσμευση ή τουλάχιστον αυτό που έρχεται στο νου όταν ακούμε τη λέξη δέσμευση, δεσμά, της εχμαλωσίας. Ναι. Έχει την έννοια της αναπόφευκτης έλξης που κάνει το ψάρι να πάει στο δίχτυ. Αναπόφευκτης, πολύ ναι. Ωραία το λέτε. Ναι, και αυτό το χρησιμοποιούμε και στους Αποστόλους που ήταν και ψαράδες, έτσι, και λέμε έτσι, τη σαγήνη των λόγων σου, έτσι, στον ακριβώς, Απόστολο, ή τη σαγήνη ακριβώς, των δογμάτων σου κτλ. Ακριβώς. Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Όμως, η ελευθερία αυτή του έδωσε και μια τεράστια ευρυχωρία. Δηλαδή, σκέπτομαι ότι ένα παιδί σήμερα, νομίζω δεν μπορεί να διαβάσει εύκολα Νίκο Γαβρίλη Πεντζίκη, διότι πρέπει να έχει τεράστιο background, υπό την έννοια του ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν και θεολογία και φιλοσοφία και φαρμακευτική και λαογραφία και γεωγραφία και ιστορία. Δηλαδή είναι τεράστιο πράγμα. Υπάρχουν φράσεις που αν τις απομονώσεις και δεν έχεις καμία ιδέα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ναι. Το ρήμα καταλαβαίνω, το έχουμε νομίζω παραχρησιμοποιήσει. Εμένα προσωπικά δεν με πολύ ενδιαφέρουν έργα, βιβλία ή οτιδήποτε άλλο που τα καταλαβαίνω με την πρώτη. Αν δεν υπάρχει κάτι που να μείνει σαν μυστήριο που σε καλεί να το ξαναεπισκεφτείς και να το ξανασυζητήσεις μαζί του, είναι αυτό το μυστήριο σε οδηγεί σε έργα που σε στεγάζουν, γιατί πας ξανά σε αυτά και κάθε φορά που τα διαβάζεις βλέπεις άλλες πτυχές. Ένα δίηγημα του Παπαδιαμάντη, ας πούμε, όσες φορές και αν το διαβάσεις, πάντα βρίσκεις κάτι καινούργιο, κάποια λεπτομέρεια που σε προηγούμενη ανάγνωση σου είχε ξεφύγει. Ας πούμε, το γεγονός ότι το πυκνό δάσος μέσα στο οποίο χάνονται οι ενορίτες που πάνε να λειτουργήσουν το Πάσχα στο απόμακρο εξοπλίσεις των Αλιβάνιστο, είναι πυκνό γιατί θεωρεί το στοιχειωμένο. Και έτσι το στοιχειωμένο προστάτευσε, όπως γράφει ο Παπαδιαμάντης, το δάσος από την αδιφαγία και πλεονεξία των υλοτόμων. Αυτή η λεπτομέρεια μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση σε κατοπινή ανάγνωση. Είναι... όταν λέμε ότι κάτι είναι στοιχειωμένο, αναγνωρίζουμε μέσα του ότι έχει ένα στοιχείο υπερφυσικό. Και το υπερφυσικό δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις εύκολα. Δηλαδή,
δεν μπορείς να το εκμεταλλευτείς ή, για να το πω με την λέξη της εποχής, να το αξιοποιήσεις. Πολύ ωραία. Γιατί έχει μία ψυχή η οποία είναι αδούλωτη. Δεν αξιοποιείται. Και ναι. Δεν, ναι, ακριβώς. Με την τρέχουσα. Ενώ εάν δεν είναι στοιχειωμένο το δάσος, βάζεις το τρακτέρ μέσα και τα αλυσοπρίωνα και σε λίγο δεν υπάρχει πλέον. Μου δίνετε την αφορμή να σκεφτώ, ας πούμε, την έννοια του μύθου στο έργο του πατέρα σας, που είχε τεράστια σημασία, και όταν πρώτο διάβασα το πόλεος και νομού δράμας παραμυθία, έτσι, είναι συγκλονιστικό το, αυτή η έννοια του μύθου, ναι. Πώς είναι διοίκουσα εκεί, στο έργο αυτό, όπου ο μύθος δεν είναι αυτό που λέμε πολύ η μυθολογία και τελειώνουμε. Έχει μια διάσταση μεταφυσική. Τελείως. Αυτό αναζητούσε. Και είναι και αναγκαίο, λέει ο Πετζίκης. Δηλαδή, δεν μας το λέει, μας το εκφράζει. Ναι. Νομίζω ότι εκεί είναι το απάβγασμα της συγγραφικής και καλλιτεχνικής πορείας του πατέρα μου. Το πόλεος και νομού δράμας παραμυθία. Έτσι λέτε, Είμαι απόλυτα σίγουρος γι' αυτό. Αυτό το μικρό βιβλιαράκι. Ο πατέρας μου πήγε πρώτη φορά σε σχολείο στην 6η Δημοτικού, κατοίκον διδαχθής. Και είχε έναν οικοδιδάσκαλο, δεινό φιλόλογο της εποχής, εμφορούμενο από όλες τις ιδέες του αλυτρωτισμού και του ελληνισμού και όλα αυτά, ο οποίος του ενέπνευσε μεγάλη αγάπη και θαυμασμό για το δημοτικό τραγούδι. Mm-hmm. Και από τα πρώτα, ας πούμε, έργα εφηβικά του πατέρα μου ήταν στιχουργήματα πάνω σε δημοτικά τραγούδια του τύπου του Κίτσου «Η μάνα» και ούτω καθεξής. Τα οποία ποίηματα διάβαζε σε έναν στενό του φίλο συμμαθητή, με τον οποίο είχαν βγει βόλτα, και κάποια στιγμή εμφανίστηκαν κάτι αδέσποτα σκυλιά, και ο πατέρας μου, που γενικά τα σκυλιά τα φοβόταν, έκανε πίσω και είπε στον φίλο του: «Κώστα, Κώστα, σώσε με». Και ο Κώστας τον έσωσε, με την έννοια ότι έριξε μια πέτρα και έδιωξε τα σκυλιά. Αλλά του είπε μετά: «Εσύ που γράφεις για κλέφτες, αρματολούς και δημοτικό τραγούδι και τέτοια, φοβάσαι τα σκυλιά». Λοιπόν, η εξημέρωση των σκυλιών κράτησε 60 χρόνια, από το 35 με την πρώτη έκδοση του Ανδρέα Δημακούδη, μέχρι το 83 με την έκδοση του «Πόλεως και νομού δράμας παραμυθία», με την εξής έννοια, ότι ακράδαντα πιστεύω ότι, παρότι πρόκειται για πεζό και ως πεζό βραβεύθηκε, ναι, και πήρε το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος ή πεζογραφήματος, πιστεύω ακράδαντα ότι είναι το δημοτικό τραγούδι που ξεκίνησε να γράφει στην εφηβεία του, και ότι όλο το προηγούμενο έργο είναι μία κάθαρση η οποία ολοκληρώνεται το 1974 με την έκδοση του αρχείου, που είναι ένα σπερματικό βιβλίο, δηλαδή οι ιστορίες που βρίσκεις εκεί μέσα είναι αναρρύθμιτες και τις αφήνει χωρίς να τον ενδιαφέρει να τις αναπτύξει, και αυτό είναι το τέλειο σημάζεμα, το καθάρισμα, και από εκεί και πέρα προχωρά και φτάνει στο «Πόλεως και νομού δράμας παραμυθίας», με στάσεις σύντομα πεζά που είναι πολύ αλλιώτικα από ότι αυτά που έγραφε παλαιότερα. Πάντως, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ που είπατε προηγουμένως, ότι τα είχε χύμα, έτσι, κάπως, κάποια κείμενα κτλ. Μου δίνει την αφορμή να σας πω τον προβληματισμό μου, τη σκέψη μου μάλλον,
πόσο δεν ήταν διδακτικός ο Πεντζίκης. Δεν ενδιαφερόταν για το διδακτισμό. Καθόλου. Αλλά δίδασκε με το ήθος και ακριβώς, με το ακριβώς. Τώρα, ενώ δεν είχε διδακτισμό, μας δίδασκε όλους αυτά τα φοβερά πράγματα, γιατί το δημοτικό τραγούδι το οποίο υπενιχθήκατε, μου κάνει εντύπωση πώς το αναχώνευσε και πώς, έτσι, όχι απλώς το αφομοίωσε, δεν ξέρω ποιο ρήμα να βρω. Το πήγε παραπέρα με έναν τρόπο που δεν έχουμε ακόμα αξιολογήσει. Ακριβώς. Δεν νομίζω ότι πρόκειται για μιμητισμό. Όχι, καθόλου. Ή για, όπως έκαναν άλλοι που πήραν στοιχεία του δημοτικού τραγουδιού, είτε λεξιλογικά είτε μετρικά και πάει λέγοντας. Εδώ όταν μίλησα για κάθαρση εννοούσα την κάθαρση του νου έτσι ώστε να βρεθεί στη κατάσταση και στη συνθήκη που να μπορεί να συνθέσει δημοτικό τραγούδι. Δηλαδή την απάρνηση της ατομικότητας και την έκφραση μιας συλλογικότητας που εκεί είναι ο μύθος, δηλαδή η μυθική σκέψη πλέον, που είναι πέρα από το εξατομικευμένο. Γεγονός. Έτσι. Ναι. Τώρα, η συλλογικότητα που λέτε, για μένα πάει αντάμα στο Μετζίκη με τη συνέχεια. Δηλαδή, όλο το έργο του είναι η συνέχεια του ελληνισμού, πάλι χωρίς διδακτισμό, με έναν τρόπο πολύ φυσικό και λέω τόσο φυσικό σαν μεταφυσικό. Ναι. Δηλαδή ναι. Η συνέχεια αυτή τόσο απλά περνάει από το μύθο στο Βυζάντιο, στο δημοτικό τραγούδι, στην δημοκρατία. Απίστευτο. Ναι, είναι απίστευτο και είναι απίστευτο και το πόσο πρωτοποριακά είναι αυτά που γράφει. Έχω βρει στο αρχείο ένα δελτίο από την Δανειστική Βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με ημερομηνία Απρίλιος του 40. Και αφορούσε τον δανεισμό ενός τόμου του Μίνι, της πατρολογίας του Μίνι, που είχε μέσα τον κείμενα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Mm-hmm. Όπως θα ξέρετε, η ολοκλήρωση της έκδοσης των έργων του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά έγινε μόλις το 1960 και έφερε επανάσταση. Ναι, στα θεολογικά γράμματα. Στα θεολογικά γράμματα. Ναι, ναι. Λοιπόν, και εδώ έχετε κάποιον ο οποίος αθόρυβα διαβάζει και προσεγγίζει τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά 20 χρόνια νωρίτερα. Νωρίτερα, βεβαίως. Και μιλάει και για τον ησυχασμό. Και μιλάει για τον ησυχασμό. Νομίζω ότι εδώ για είναι... τον Όσιο Σημεών, τον νέο θεολόγο, τον οποίο αγαπούσε πάρα πολύ και που... Νομίζω λίγοι ακαδημαϊκοί θεολόγοι εκείνη την εποχή αναγνώριζαν ή συζητούσαν ή μιλούσαν γι' αυτόν. Και το ενδιαφέρον είναι ότι τον Άγιο Σημεών τον νέο θεολόγο τον ανακάλυψε από φυλάδες που του έδωσαν γριές ενορίθησες της Παναγίας Δέξιας στη Θεσσαλονίκη. Είναι η εκκλησία... Παναγία Δεξιά, ναι. Ναι, που είναι από την πλευρά της Καμάρας στην είσοδο της Εγνατίας. Και... Καταπληκτικό. Ναι. Πιστεύω ότι επειδή ο Πεντζίκης είναι ένας βαθιά ερωτικός συγγραφέας, η ύμνη των θείων ερώτων... Γαμικός θα έλεγα. Γαμικός, ναι. Πολύ ωραίο. Και το γαμικός, υπάρχει η λέξη γαμιτζής που είναι ο φωτογράφος που ειδικεύεται στους γάμους. Α, δεν το ήξερα αυτό. Απίστευτη λέξη. Θεσσαλονικιώτικη δηλαδή. Νομίζω και στην Αθήνα τους το χρησιμοποιούν. Νομίζω ότι η θητεία του πατέρα μου στις θετικές επιστήμες γιατί σπούδασε έτσι ώστε να μπορέσει να διαδεχθεί τον παππού μου στο οικογενειακό φαρμακείο. Και την εποχή εκείνη τα φαρμακεία δεν ήταν απλώς πρατήρια έτοιμων σκευασμάτων. Τα σκευάσματα κατασκευάζονταν επί τόπου.
Λοιπόν, οπότε πέρα από οπτική και χημεία, σπούδασε και ήταν έξοχος βοτανολόγος. Αυτό. Υπάρχει μελέτη για τον κόσμο των φυτών και των βοτάνων στον Πετσίκη? Νομίζω δεν υπάρχει. Δεν νομίζω. Ναι, αλλά ξέρετε, είναι τεράστιο θέμα. Είναι τεράστιο, αλλά τεράστιο θέμα. Η εξοικείωση του αυτή και στο πρώτο του μυθιστόρημα του Ανδρέας Δημακούδης που κυκλοφόρησε το 1935 και είναι ίσως το πιο συμβατικό μυθιστόρημα, με ήρωα, με πρόσωπα, ναι, με πλοκή. Εξπλοκή, έτσι ακριβώς. Ο πρωταγωνιστής ήρωας, που είναι προφανώς αυτοβιογραφικό, πηγαίνει σε μία εκδρομή και βρίσκει σε μία σχισματιά βράχου δύο άτομα του ίδιου φυτού και παρατηρεί ότι το ένα έχει μία διαφορά, δηλαδή ενώ στο ένα ο ύπερος σχηματιζόταν από 6 καρπόφυλλα, στο άλλο μόλις από 5 και αντίστοιχα τα πέταλα και τα σέπαλα. Και αυτό του κάνει μία, λέει ότι του γαλήνεψε το νου και την ψυχή αυτή η παρατήρηση. Στο τέλος του μυθιστορήματος ο πρωταγωνιστής αυτοκτονεί, mm-hmm, που είναι η σύμβαση του μυθιστορήματος αυτού, του απροσάρμοστου ήρωα, ο οποίος ή αυτοκτονεί ή αφομοιώνεται από το σύνολο και πάβει να είναι απροσάρμοστος. Το γεγονός όμως ότι είχε αυτή την επιφάνεια μέσω των φυτών αυτών, των δύο ατόμων, που του έδειξε ότι μπορεί θαυμάσια να συνυπάρχει μέσα σε ένα σύνολο της φύσης, παρά τις οποιασδήποτε διαφορές, νομίζω ότι είναι αυτό που τον κάθισε κυριολεκτικά στην ζωή και δεν έθεσε τέρμα στη ζωή του ο συγγραφέας και όπως ο πρωταγωνιστής του μυθιστορήματος. Και είναι νομίζω και το αυτό που θέλησε μετά να τονίσει, mm-hmm, αυτού η επιφάνεια την οποία πρόδωσε εξαιτίας των συμβάσεων του μυθιστορηματικού είδους. Ναι. Τις οποίες αποτείναξε στη συνέχεια, βέβαια. Γι' αυτό έτσι ακριβώς τις αποτείναξε. Ακριβώς. Για να σώσει την βιωματική του αλήθεια. Και βέβαια τις αποτείναξε τόσο ώστε τα έργα του να κανείς, ειδικά τα μεταγενέστερα, να τα εντάξει κάπου. Δεν είναι μυθιστόρημα, ναι, δεν είναι πεζογράφημα, ναι, δεν είναι, είναι κάτι το ιδιαίτερο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ομιλήματα. Όπως... Πάντα. Γιατί η ομιλία είναι θεόστολτο δώρο και προνόμιό μας και δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από την ανθρώπινη λαγιά. Αλλά δέστε, η προσπάθεια να ταξινομήσουμε έργα συγγραφείς, καλλιτέχνες, είναι βέβαια φυσιολογική, αλλά θυμίζει λίγο το φαρμακείο του παππού μου με τα σιρταράκια όπου ναι, μπαίνανε τα κουτάκια, ναι, τα κουτάκια και όλα αυτά. Η μεσαιωνική συνείδηση που με γοητεύει και που την ανοιχνεύω μέσα από το βιβλίο που γράφω για το Βυζάντιο διαφέρει από την νεωτερική δική μας συνείδηση. Από την αναγέννηση και μετά η συνείδησή μας είναι λίγο συρταροποιημένη. Ναι. Προηγουμένως η ανθρώπινη συνείδηση ήταν σαν ντουλάπα όπου μέσα τα ρούχα ήταν ένας αχταρμάς. Τώρα ξεχωρίζουμε πουλόβερ, πουκάμισα, εσώρουχα και ούτω καθεξής. Και το θέμα ποιο είναι, ότι όταν έχουμε σαφώς και χωρισμένα συρτάρια, μπορεί να έχουμε σπουδαίους εκκλησιαστικούς στοχαστές, αλλά αν δεν μπλέξει το σουτιέν με το πετραχύλι, δεν θα έχουμε άσμα ασμάτων. Εξαιρετικό. Αυτό μου θυμίζει την αρχιτεκτονική της κόρπιας ζωής. Το βιβλίο στο οποίο γεννήθηκα.
Αυτό δεν ήξερα. Ναι, πολύ ναι. Ενδιαφέρον. Ναι, λοιπόν... ναι, ξεκίνησε Σεπτέμβρη του 52, εγώ γεννήθηκα Νοέμβρη και τέλειωσε τέλος Φλεβάρη, Μάρτη του 53. Νομίζω αυτό το βιβλίο είναι αυτό που λέγατε προηγουμένως. Ακριβώς. Έτσι. Πώς τα συντρίμμια θα τα, και όλα θα τα ακριβώς, βάλουμε μέσα σε ένα αρχιτεκτόνημα, ναι, ας πούμε, της ζωής, ναι, μας. Είναι πραγματικά, ο Πεντζίκης είναι τόσο αντισυμβατικός, που δεν το έχουμε καταλάβει πόσο ήταν αντισυμβατικός. Ήτανε, ναι, και είναι. Χωρίς να το κάνει θέμα. Όχι, γιατί... Δεν ήταν ο άνθρωπος τέτοιος. Η αντισυμβατικότητά του δεν ήταν αντισυμβατικότητα με θυμό. Ήταν αντισυμβατικότητα ενός ανθρώπου που δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Όχι ενός οργισμένου, μάλιστα, νιάτου. Έτσι. Έχει μία διαφορά, ναι, αυτό. Ναι. Τώρα, επειδή φέτος είναι τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, στο έργο του πατέρα σας βλέπουμε πάρα πολλές αναφορές. Έτσι, μιλάμε χιλιάδες στα θέματα αυτά, αλλά για μένα το πιο σημαντικό έργο, και για τον ίδιο ήταν νομίζω σε μια περίοδο της ζωής του, είναι ο καρπός της τουρκοκρατίας, δηλαδή ο συναξαριστής του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και άρα και η ψηφαρίθμιση. Καρπός της τουρκοκρατίας, θα σας έλεγε ο πατέρας μου, ότι είναι το γεγονός ότι ο Αηγιάννης ο πρόδρομος εικονίζεται με φτερά. Με φτερά, ναι. Ενώ πριν δεν ήταν έτσι, γιατί είναι ο πόθος της ελευθερίας. Είναι ο πόθος της ελευθερίας και βέβαια το αγγελικό σχήμα των μοναχών, του οποίου ιδρυτής και πρόδρομος υπήρξε ο Αηγιάννης. Ναι. Δέστε, η απομόνωση από τα τεκτενόμενα στη Δύση μας έκανε να τα θαυμάζουμε και να αισθανόμαστε μια ορφάνεια που δεν συμμετέχουμε σε αυτά. Και αυτό το βλέπετε πολύ συχνά στο ότι δεν υπάρχει μία ισότιμη αντιμετώπιση των άλλων λαών. Οι άλλοι λαοί είναι ή άγγελοι ή δαίμονες. Μάλιστα. Και αυτό δεν βοηθάει πολύ. Ο πατέρας μου ήταν πάρα πολύ αντιμετώπιζε ισότιμα τους Ευρωπαίους συγγραφείς και αντλούσε από αυτούς, ναι, ισότιμα, όχι με την μορφή ενός μεταπράτη ή αντιπροσώπου. Στο δοκίμιο του, στη διάλεξη που έκανε υποσυνειδή του κλίμαξ και σουρεαλισμός, είναι από τα σπάνιες φορές που στην ίδια και αυτή φράση αναφέρεται ένας αγιορείτης ασκητής που δεν νομίζω ότι παραβιάζω κάποιο απόρριτο μυστικό από ότι μάλλον πρέπει να ήταν ο Άγιος Παΐσιος, στην ίδια φράση με έναν μηδενιστή ποιητή όπως είναι ο Στεφάν Μαλαρμέ, mm-hmm, από τις μεγάλες αγάπες και, του πατέρα σας, πατέρα. Βεβαίως. Ναι. Αυτό το πράγμα δεν το συναντάει κανείς εύκολα. Mm-hmm. Mm-hmm. Ναι, ναι. Και πιστεύω σε κάποια βιβλιοκρισία είδα να τον χαρακτηρίζουν ως αρχιανατολίτη. Και, καμία σχέση. Καμία σχέση. Αναρωτήθηκα, ένας άνθρωπος που η πρώτη του δημοσιευμένη μετάφραση είναι δύο ύμνοι του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, ο οποίος συναναστρέφεται τον Ψελό και ταυτόχρονα τον Ραμπελέ, τον, mm-hmm, Ραμπό και τον Όσιο Σιμεών, τον Θεολόγο. Και αυτό φαίνεται. Δεν είναι ετικέτες και συρταράκια, ναι, που μπορεί να είναι πάρα πολύ παραπλανητικά. Ναι, ναι.
Αλλά εγώ είπα για τον συναξιστή του Αγίου Νικοδήμου, γιατί πραγματικά το έργο του εκεί είναι συγκλονιστικό, όταν ακόμα όλοι μας δεν είχαμε καταλάβει τη σημασία αυτού του έργου. Ναι. Έτσι. Ναι. Τώρα, ας πούμε, το συναξιστή του Αγίου Νικοδήμου τον βλέπει κανείς στο ίντερνετ, στο σπουδαστήριο νέου ελληνισμού, σε ένα φιλολογικό site και όχι σε ένα εκκλησιαστικό, για παράδειγμα. Ναι. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι ο Πεντζίκης είχε καταλάβει την αξία του έργου αυτού όχι μόνο ως εκκλησιαστικού, αλλά ως εθνικού με την ευρύτατη έννοια. Έτσι, νομίζω, ότι είναι ένα έργο... Νομίζω, για να γυρίσουμε λίγο στον τίτλο της εκπομπής προς εκκλησιασμό, στα 9 δοκίμια που συνθέτουν το βιβλίο με τον ίδιο τίτλο του πατέρα μου που βγήκε το 1970, το κεντρικό είναι ωφέλη εκ του συναξαριστού και μιλάει ακριβώς για τον συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου. Νομίζω ότι σε αυτό το έργο θα συνόψιζε την έννοια του εκκλησιασμού, ο εκκλησιασμός του σύμπαντος. Αυτό είναι ο συναξαριστής Μάλιστα. του Αγίου Νικοδήμου. Του σύμπαντος, πολύ ωραία. Συμπαντική έννοια, ακριβώς, ακριβώς. Και το ότι γίνεται σε καιρό τουρκοκρατίας, πάντα κάποιος μας καταπιέζει, δεν υπάρχει ακόμη. Όχι, δεν το λέω για την καταπίεση, το λέω ως αντίσταση για μένα. Για μένα είναι αντιστασιακό έργο ο συναξαριστής. Βεβαίως είναι αντιστασιακό. Και πιστεύω και ο πατέρας σας το βλέπει έτσι. Βεβαίως είναι. Και αναρωτιέται κανείς πώς θα ήταν η εξέλιξη, ας πούμε, του νέου ελληνισμού αν η αυστριακή αστυνομία που μπούκαρε στο τυπογραφείο το ελληνικό της Βιέννης και τα έκανε όλα λίμπα και κατέστρεψε τις μήτρες με το έργο του Αγίου Νικοδήμου, με τα άπαντα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Πώς θα ήταν η εξέλιξη αν δεν είχε συμβεί αυτό? Μάλιστα. Αν θέλετε να σας το περιγράψω με μια κουβέντα, η δική μου αίσθηση είναι ότι αυτό το μπουκάρισμα της αστυνομίας είναι σαν κλωτσιά σε έγκυο. Με καταλαβαίνετε. Δεν γέννησε η μήτρα. Γέννησε, αλλά ένα σοκ αυτού του λακτίσματος δεν μπορεί να μην πέρασε στο έμβριο. Σωστά, σωστά. Στο βρέφος δηλαδή. Πάντως κρατάμε αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι ο πατέρας σας ήταν από τους πρώτους στο χώρο τον ελληνικό που συνειδητοποίησε τη μεγάλη αξία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Νομίζετε και λόγω Θεσσαλονίκης. Νομίζετε. Νομίζω ναι. Παίζει ρόλο η πόλη. Παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο. Γιατί εκείνος βέβαια, ξέρετε, ανέσκαπτε την πόλη, ναι, για μένα. Ναι, ναι, ναι. Ήταν αρχαιολόγος, έτσι. Απολύτως. Ανέσκαπτε την πόλη. Ναι, ναι, ναι. Και όχι μόνο την ανέσκαπτε, αλλά την έζησε και σε εποχές ανασκαφής. Τι εννοώ? Ότι έζησε τη διαδικασία απόξεσης των επιχρισμάτων που είχε μπει στις εκκλησίες της Θεσσαλονίκης όταν μετατράπηκαν σε μουσουλμανικά τεμένη. Μάλιστα. Και έτσι έζησε από πολύ κοντά, ας πούμε, μία την αποκάλυψη. Μπράβο. Και καθώς είχε οικίες σχέσεις με αρχαιολόγους και συνεργεία εκεί, μπορούσε να ανεβεί στις καλοσχέσεις και να τα δει αυτά σχεδόν όπως θα τα έβλεπε ο ζωγράφος που τα έκανε. Μάλιστα. Αυτό είναι μία αποκάλυψη και νομίζω ότι το έργο του πατέρα μου είναι η διαχείριση μια τέτοια αποκάλυψης. Έχει ένα κείμενό του «Διαχείριση καταθέσεως» που είναι το πώς επεξεργάζεται ένα βίωμα ξανά και ξανά. Αυτό το ξανά και ξανά είναι ακριβώς αυτό που υπενιχθήκατε νωρίτερα, η συνέχεια. Η συνέχεια. Η συνέχεια. Τώρα, επειδή είπατε αυτό για την αποκάλυψη των παλιών τοιχογραφιών κτλ., εκτός από ζωγράφος που ήταν ο Πεντζίκης, για μένα ήταν και ένας σπουδαίος ιστορικός της τέχνης. Α, ναι, βεβαίως. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Όχι, όχι, όχι. Ιστορικός, θεωρητικός της τέχνης, μέγιστος. Όπου σου λέει μία φράση για ένα έργο και λες τώρα, μα αυτό είναι. Με την έννοια του, όχι του
ιστορικού της τέχνης που βλέπει την τέχνη απέναντι, αλλά κάποιου που είναι μέσα, από μέσα ακριβώς, και ζυμώνεται. Και η κρίση του ήταν πολλές φορές, όχι πολλές φορές, κατά κανόνα αντισυμβατικές. Ναι, βέβαια. Και... ναι. Νομίζω ότι η μυθολογία του βλέμματος του Πεντζίκη είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματά του. Ναι, ο τρόπος που έβλεπε. Το βλέμμα είναι αυτό που νομίζω διδάσκει ο πατέρας μου. Και ο Ηλίας Πετρόπουλος, ναι, σε κάποιο του κείμενο είπε επιλέξει ότι ο Πεντζίκης με έμαθε να βλέπω. Ναι. Και το διδάσκει αυτό. Τώρα... σε εκείνον ίσως ήταν και η άμεση συναναστροφή, αλλά νομίζω ότι τα έργα του πατέρα μου και τα γραπτά και τα ζωγραφικά διδάσκουν το βλέμμα, διδάσκουν το μάτι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ασκούν, αν θέλετε, για να ασκούν, το πούμε με μία λέξη που έχει περισσότερες μεταφυσικές ή θεολογικές ρίζες. Σας ευχαριστώ πολύ για την αναφορά στον Ηλία Πετρόπουλο, διότι για μένα η λατρεία του Πετρόπουλου στον Πεντζίκη αποδεικνύει πόσο ο Πεντζίκης ήταν ένας οικουμενικός δάσκαλος. Ο Πετρόπουλος είναι ένας τύπος ο οποίος ήταν σκληρός, αθυρόστομος, δεν έλεγε καλή κουβέντα για κανέναν, τα ξέρουμε αυτά, οι φιλόλογοι τα ξέρουν επίσης καλύτερα. Έτσι στο Παρίσι, δεν είχε επαφή με την εδώ πραγματικότητα όπως ο πατέρας σας είχε πάντοτε μέχρι τέλος της ζωής του. Λοιπόν, ο Πετρόπουλος όμως θεωρεί τον Πεντζίκη Ιωνί Άγιο. Ναι. Είναι συγκλονιστικό, ναι, αυτό, ξέρετε. Άθεος, συγγνώμη, ναι, άθεος. Ναι, 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 ο Πετρόπουλος δηλώνει, ναι, άθεος. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, τα σπάει όλα. Ναι. Στον Πεντζίκη υποκλίνεται, κλείνει, ναι, γόνη. Είναι έτσι. Έτσι είναι. Για το βλέμμα, όχι μόνο. Νομίζω ότι το βλέμμα παίζει ρόλο και η αναγνώριση της αλήθειας του Νίκου Γαβρίλ Πεντζίκη από πλευράς Πετρόπουλου. Το θεωρεί δάσκαλο. Ναι. Ναι, το, ναι, θεωρεί δάσκαλο. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή τώρα είπατε κάτι για το έργο σας, πώς αντιμετωπίζετε δηλαδή το δικό σας έργο πια, το οποίο για μένα, πρέπει να σας πω, χωρίς νομίζω ότι να είναι προθέσεις κάτι τέτοιο, είναι μία, ας πούμε, συνέχεια του πατέρα σας. Η οπτική γωνία, έτσι, δεν λέω κάτι άλλο, δεν μιμήστε σε καμία περίπτωση, παρότι έχετε τις καταβολές, τα βιώματα, τις ρίζες κτλ. Αλλά η συνέχεια αυτή που έγκυται ακριβώς στο ότι πολλά από τα ενδιαφέροντά σας είναι ίδια. Το Βυζάντιο έχει ρεπό. Εμένα με πάει στον φλεγματικό Πεντζίκη. Δεν ξέρω αν το συμμερίζεστε αυτό. Αλλά εκεί με οδήγησε όταν πρώτο διάβασα αυτό το βιβλίο. Ναι. Να σας πω κάτι. Δεν με πολύ ενδιαφέρει να γράψω ένα βιβλίο. Άρχισα να επιμελούμε το έργο του πατέρα μου, επιμελήθηκα το προσεκκλησιασμό, την αρχιτεκτονική της κόρπιας ζωής, την πρώτη θεματική ανθολογία του έργου του που είναι κείμενα για την κατοχή, και μετά αισθάνθηκα ένα μικρό κενό, ένα μικρό έλλειμμα, με την έννοια ότι αυτά οποιοδήποτε συνείδητος φιλόλογος θα μπορούσε να τα είχε παρουσιάσει. Και σκέφτηκα ότι αυτό που θα έπρεπε να κάνω ως μνημόσυνο ήταν να δημοσιοποιήσω το πώς μεταβολίζω εγώ τον πατέρα μου. Mm-hmm. Μεταβολισμός. Μεταβολισμός. Και ένας όρος, θα λέγαμε, ιατρικός, που τα ήξερε πολύ καλά. Βιολογικός. Τα ήξερε απόλυτα, ακριβώς. Ναι.
Είχα αρχίσει να σας λέω ότι η θητεία του στις θετικές επιστήμες και στη βοτανική κυρίως τον έκανε ακράδαντα να πιστεύει αυτό που οι καθημερινές λεπτομέρειες της ζωής μας μας κάνουν πολλές φορές, βλέπουμε τα δέντρα και χάνουμε το δάσος, ότι στόχος της ζωής μας είναι ο γάμος. Και όλα, χλωρίδα και πανίδα, εκεί κατευθύνονται. Αλλά εμείς ως άνθρωποι έχουμε δυνατότητα και υλικού αλλά και άειλου γάμου. Και αυτό νομίζω είναι η καθοριστική γραμμή. Δηλαδή το μυθιστόρημα της κυρίας Έρτης είναι ένα γαμήλιο άσμα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι το άσμα ασμάτων του Πετσίκη. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Ναι, συμφωνείτε. Ναι, ναι. Έτσι το είδα όταν το διάβασα, ότι είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, τώρα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Μου έρχονται στο μυαλό σκόρπια πράγματα, αλλά δεν πειράζει. Είχα ακούσει τον πατέρα σας σε μια ομιλία του να μιλάει για κάποιες συνομιλίες που είχε με τον Μακαρίτη πια Ντίνο Χριστιανόπουλο. Ναι. Είχαν μια επαφή ουσιαστική. Ουσιαστικότατη. Παρότι διαφωνούσαν σε πολλά, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Δέστε, λόγω ηλικίας, ο Ντίνος Χριστιανόπουλος κατά κάποιο τρόπο όχι μαθήτευσε στον πατέρα μου, αλλά βρήκε ένα στήριγμα, ναι, στον πατέρα μου σε εποχές δύσκολες. Εποχές δύσκολες και σε ηλικίες δύσκολες, ηλικίες καμπής, φοιτητικά χρόνια και αυτά. Και υπήρχε μία αμοιβαία εκτίμηση και σεβασμός μεταξύ των δύο και συνεργαζόταν με την Διαγώνιο, το περιοδικό, ναι, του Χριστιανόπουλου ο πατέρας μου, στην πρώτη τουλάχιστον περίοδο. Και μετά, όταν ο Χριστιανόπουλος έκανε την μικρή πινακοθήκη Διαγώνιος, τα έργα του πατέρα μου ήταν πολύ συχνά εκεί. Ναι, ναι. Λοιπόν, θυμάμαι τον Χριστιανόπουλο, ο οποίος είχε πει ότι διαφωνούσε με τον πατέρα σας ως προς την εκτίμηση που είχαν για μερικούς ποιητές. Ένας από αυτούς, λοιπόν, ήταν ο μακαριστός πια Χαρκιανάκης, ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Τηλιανός. Ο Χριστιανόπουλος του έλεγε ότι δεν μ' αρέσει καθόλου εμένα, δεν είναι καλός ποιητής. Ο πατέρας σας έλεγε το αντίθετο, λέει, εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ ο Χαρκιανάκης. Βέβαια, είχαν και μια προσωπική σχέση με τον Μακαρίτη, τον Αρχιεπίσκοπο, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Την, είχε γράψει και ο Αυστραλίας, ναι, Τηλιανός, ναι, ναι, για τον πατέρα, ναι, ναι, σας. Ναι, έχει γράψει ολόκληρο βιβλίο και σε ένα ντοκιμαντέρ που είδα τις προάλλες που έβγαλε η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, το Πάλιο Πολύχρωμο, αναφέρεται στην φιλία και στην συναναστροφή αυτή, που είναι οπωσδήποτε σπάνια, ένας ιεράρχης και ένας καλλιτέχνης. Δεν είναι συνηθισμένο. Και ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος, ο Μακαριστός Τηλιανός, περιγράφει την πρώτη του συνάντηση και πόσο απαξιωτικά του είχε μιλήσει και πώς γύρισε την επομένη ο Πεντζίκης και του χτύπησε την πόρτα και του είπε, ήρθε να πιούμε καφέ και να κουβεντιάσουμε ποίηση. Μάλιστα. Ναι, πολύ ωραία. Και άλλες εποχές. Ναι, τελείως άλλες εποχές. Ναι. Αλλά βλέπετε, στη συναναστροφή των δύο αυτών ανδρών, του Νίκου Γαβρίλη Πεντζίκη και του Μακαριστού Στυλιανού, είχατε προσωπικότητες του ίδιου ειδικού βάρους. Ήτανε πέρα από το συνηθισμένο. Από το καθιερωμένο. Από το καθιερωμένο. Ναι, 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 ναι. Νομίζω τους έλωνε η ποίηση, αλλά τους έλωναν και άλλα πράγματα, όπως ας πούμε το Αγιονόρος.
Έτσι, διότι και ο πατέρας σας ήταν ένας στήλος του Αγίου Όρους, αλλά και ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος τον αγαπούσε πολύ. Αξιώθηκα μία φορά να συμπεριληφθώ στη συνοδεία του Σεβασμιωτάτου σε μία επίσκεψη στο Άγιον Όρος τον Απρίλιο του 1971. Επευκαιρία μιας χειροτονίας που θα γινόταν στη Μονή Σταυρονικήτα. Και ήταν μια εκπληκτική εμπειρία. Επί Ηγουμένου Βασιλείου. Επί Ηγουμένου Βασιλείου, ναι. Ναι. Με τον οποίο επίσης ο πατέρας σας είχε πολύ στενή σχέση. Και πολύ ουσιαστική η σχέση. Η δεύτερη έκδοση των ομιλημάτων είχε πρόλογο του Βασιλείου Γοντικάκη. Βασιλείου Γοντικάκη, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Θα ήθελα να κάνουμε μια μικρή αναφορά και στο δικό σας έργο που το αφήσαμε λίγο στη μέση. Δηλαδή το Βυζάντιο έχει ρεπό, είναι μια τριλογία. Την έχετε φανταστεί τρίοδος, ως τρίοδο, τη λέτε, τρίοδο. Ναι, ναι. Τρίοδος με εγώ τη λέω τριλογία. Στο εκπαιδευτικό σύστημα της εποχής, ναι, τότε. Αλλά και στο ότι η λέξη τρίοδος στα λατινικά trivium, εξαιτίας της σχολαστικής εκπαίδευσης στη Δύση, κατέληξε να σημαίνει το ασήμαντο, εξού και το επιτραπέζιο παιχνίδι Trivial Pursuit. Μάλιστα. Και έτσι, επιδιώκοντας το ασήμαντο, προσπαθώ να δώσω το σημαίνον. Νομίζω και αυτό είναι μια κληρονομιά του Μπετζίκη και εκείνος έδινε πολύ μεγάλη σημασία στο ασήμαντο. Νομίζω. Έχει πολύ μεγάλη σημασία στο τυποτένιο. Ναι. Ήταν λάτρης του τίποτα. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Το μικρό και το ασήμαντο, γενικά το ασήμαντο είναι πιο σημαντικό από ό,τι νομίζουμε. Και στην πραγματικότητα αυτή η τριλογία, το Βυζάντιο έχει ρεπό, είναι κατά κάποιο τρόπο όχι χριστομάθεια, αλλά αχριστομάθεια. Και με την αχριστομάθεια μπορεί να καταλήξει κανείς τη χριστομάθεια, είτε με ήττα είτε με γιώτα. Πάρα πολύ ωραίο, ναι. Πραγματικά. Η απήχηση του έργου αυτού σήμερα, πώς την εκλαμβάνετε, πώς την έχετε προσλάβει, την απήχηση του έργου σας? Εννοείται. Ναι, του δικού σας, το Βυζάντιο έχει ρεπό. Το οποίο, θα λέγαμε, πούλησε. Δηλαδή, είχε μία κίνηση. Ναι, πήρα, είχε μία κίνηση. Προχθές το πούλησε, δεν εννοώ. Δεν εννοώ μόνο γι' αυτό. 192 ευρώ για το 2020. Ναι. Εννοώ συζητήθηκε αυτό. Δεν νομίζω ότι παρουσιάστηκε ποτέ με κάποια βιβλιοκρισία σε εφημερίδα. Γράφτηκαν πολλά στο διαδίκτυο. Ο φίλος μου Κυριάκος Μαργαρίτης, δόκιμος συγγραφέας, έγραψε γι' αυτό. Μου αρκεί αυτό που μου είπε ο πνευματικός μου, ότι είναι σημαντικό έργο που μπορεί να μην γίνει αμέσως γνωστό. Ναι. Κάτι τέτοιο συνέβαινε και με τα έργα του πατέρα σας. Ναι, εννοείται. Πολύ μετά τα ανακάλυπτε κάποιος. Και αυτό ήταν και μεγάλο, και είναι μεγάλο δίδαγμα για μένα. Γιατί ο πατέρας μου ήταν σαν αυτές τις ποικιλίες που όψιμα ανθίζουν. Mm-hmm. Ή μάλλον ανθίζουν νωρίς, αλλά ο καρπός βγαίνει όψιμα μετά από διαδικασίες μακροχρόνιες. Και αυτή η υπομονή είναι κάτι που διδάχτηκα από, ναι, τον πατέρα μου και του είμαι ευγνώμη γι' αυτό. Πάρα πολύ ωραία το είπατε. Είναι μια αρετή που δεν την έχουμε στους καιρούς μας. Νομίζω μέσα στο έργο του Πετζίκη η υπομονή είναι, ναι, διάχυτη. Φαίνεται νομίζω, πολύ. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο δίκιο ο Τάκης Σινόπουλος όταν σε μια βιβλιοκρισία της αρχιτεκτονικής της Σκόρπια Ζωής λέει ότι το βασικό και το θαυμαστό στο έργο του Πεντζίκη είναι ότι παρότι ουσιαστικά παραγκονίστηκε τόσα χρόνια, δεν βλέπει σε αυτό καμία πίκρα, αλλά μόνο αγάπη, mm-hmm, για τους γύρω του. Ναι. Και αυτό είναι κάτι που έχουν πει για γεροντάδες επίσης, όχι.
Μα κοιτάξτε, ο Πεντζίκης νομίζω δεν ήταν καθόλου επικοινωνιακός. Έτσι. Επικοινωνιακό με, με την έννοια εννοώ να προβάλλει το έργο του ο ίδιος. Καθόλου. Αυτό θέλω να πω. Αυτό εννοώ. Ναι, δεν είχε κανένα τέτοιο άγχος. Κανένα, ξέρουμε πολύ καλά ότι σήμερα πάρα πολλοί συγγραφείς έχουν πρωτίστως αυτό το άγχος. Εκείνος είναι σαν να έφευγε από αυτόν και το άφηνε να υπάρξει. Έτσι ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς. Χωρίς να κάνει ο ίδιος τίποτα. Έτσι. Δηλαδή σαν να λέει, όσοι πιστοί προσέλθετε. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή σύντομη κουβέντα. Ήταν καλά για μας πολύ μεγάλη χαρά και τιμή. Και νομίζω τιμή ότι σε λίγο χρόνο είμαι πάρα πολλά, οπότε δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Το εύχομαι, πράγματι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλοι. Και Κατερίνα και Μαργαρίτα. Ευχαριστούμε πολύ τα κορίτσια τα οποία μας καλύπτουν. Και Αδαμαντία, εορτάζουν σε την 1η Σεπτέμβρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Αγαπητοί φίλοι προς εκκλησιασμών, εκπομπή πρώτη, Γαβριήλ Νικολάου Πεντζίκης, μιλήσαμε νομίζω σπερματικά θα λέγει κανείς για την αρχιτεκτονική της κόρπιας ζωής μας. Χαίρετε.